υποδομές και για το νερό. Όντως έτσι είναι. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ηράκλειο για να παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης ενός ζητήματος το οποίο θα μας απασχολήσει στην πατρίδα μας, όχι μόνο στο προσεχές μέλλον, αλλά στο ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Και είναι το θέμα της συνολικής διαχείρισης των νερών, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την αντικειμενική προστασία. Φαντάζομαι γνωρίζετε το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής, η πατρίδα μας αντιμετώπισε πολλές μεγάλες κρίσεις, σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν ο Ντάνιελ που ταλαιπώρησε τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, τη Θεσσαλία. Σήμερα εδώ, ουσιαστικά, χαράσουμε έναν οδικό εντός εισαγωγικών χάρτη για την αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων και την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που θα δώσει πραγματική ανάσα στον πρωτογενή τομέα, την πραγματική διαχείριση της άρδευσης. Επαναλαμβάνω, μαζί με τα αντιπλημμυρικά έργα. Επιπλέον όμως είναι μια πολύ καλή μέρα εδώ για την περιοχή, για την γενικότερη περιφέρεια του Ηρακλείου. Ξέρετε ότι δρομολογείται η επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής της Μεσαράς και ξέρετε ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και για την τοπική κοινωνία, πολύ δε περισσότερο για τον πρωτογενή τομέα που θα μπορεί μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες να αποκτά εφόδια και να αποκτά προοπτική. Η Κρήτη το έχει ανάγκη. Η Κρήτη ξέρουμε ότι πρωτοπορεί στον τομέα του πρωτογενού τομέα. Η πατρίδα μας το έχει ανάγκη. Κινούμαστε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζητούμενο όμως είναι να δοθούν και χρηματοδοτήσεις για πολύ σημαντικά έργα, άρδευση, τα λοιπά. Γιατί θα τρέξουν για πολλά σημαντικά προγράμματα. Πάνω σε αυτό, αν έχουν ξεδώσει τα χρήματα των Δήμων που έχουν κρίσει την κατάσταση και τις ανάγκες. Γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχαν δοθεί. Καταρχήν, αυτό αφορά στην γενικότερη αντιμετώπιση κάποιες άλλες αρμοδιότητες και όχι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση πολλών κρίσεων που δυστυχώς καταγράψαμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στάθηκε με αντανακλαστικά όμοια των οποίων ποτέ δεν είχε καταγραφεί στην ελληνική πολιτική ιστορία, αλλά με έναν πολύ γενναίο τρόπο στάθηκε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους που για διαφορετικούς λόγους είδαν τη ζωή τους να καταστρέφεται, είδαν τη ζωή τους να βρίσκει πολύ μεγάλες και σημαντικές δυσκολίες. Ωστόσο, για τα έργα για τα οποία με ρωτήσατε νωρίτερα, θα σας πω το εξής. Στη συνάντηση που είχα νωρίτερα με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Αρναουτάκη, ετέθησαν όντως πολλά από τα προγραμματιζόμενα έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, είτε μιλάμε για φράγματα, είτε μιλάμε για τις εξελίξεις για τον ΟΑΚ, είτε μιλάμε ακόμη και για θέματα τα οποία τρέχουν μέσω έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει συντεταγμένα. Δεν πρόκειται να γίνει άναρχα σε μια λογική που πολλές φορές ενδεχομένως είχε καταγραφεί στο παρελθόν. Αλλά θα γίνει και μέσα από τον φορέα που πρόκειται να συσταθεί. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα εδώ. Πολύ σύντομα η Κρήτη θα έχει έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτων και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δρομολογεί από μόνο του μια εξέλιξη για την ολιστική αντιμετώπιση ενός ζητήματος που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπιστεί ούτε με τη ματιά στο μέλλον, ούτε με μια συγκεκριμένη προγραμματισμένη θα έλεγα προσέγγιση, ούτε πολύ περισσότερο με μια λογική που υπαγορεύει η σημερινή πραγματικότητα. Και τη διαχείριση των νερών που αφορούν στον πρωτογενή τομέα στην άρδευση, αλλά και τα αντιπλημμυρικά φαινόμενα. Ξέρουμε άλλωστε ότι η Κρήτη, αν δούμε περιοχή-περιοχή, υπάρχουν περιοχές οι οποίες πάσχουν από υψηλία και κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών να γίνουν έρημο Σαχάρα, και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες συχνά πλημμυρίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι σωστή και σοβαρή διαχείριση τέτοιων γεγονότων και τέτοιων καταστάσεων στην πραγματικότητα δρομολογεί μια τεράστια εξέλιξη και για την Κρήτη αλλά και για την ίδια την ελληνική πολιτεία. Όχι, σχηματικότητα. Είναι η χρονιά, εγώ θα την ρωτήσω. Δηλαδή, η εισοδιά των ανθρώπων και στα θερμοκήπια και στις ελιές, πώς θα αποτυπωθεί, υπάρχουν θερμοκήπια κάτι που δεν φυτεύουν καν. Ακόμα γιατί δεν υπάρχει επιπλήση ιατρήσης, έχουν γνωστά προβλήματα κάπως φανερωμένοι. Πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Κοιτάξτε, το θέμα της παραγωγής και το πώς γενικότερα λειτουργεί ή το αν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν σε απώλεια αγροτικού εισοδήματος, σε απώλεια παραγωγής, ξέρετε ότι αντιμετωπίζεται από άλλου είδους μηχανισμούς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ο ΕΛΓΑ, υπάρχουν τα ΚΟΕ, υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος όταν πραγματικά για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορεί να υπάρξει η πραγματική αγροτική γεωργική παραγωγή. Αυτό θα γίνει και φέτος. Αυτό ξέρετε ότι πάντα επαναλαμβάνεται μια διαχρονική εντός εισαγωγικών αντιμετώπιση της πολιτείας σε τέτοιου είδους ζητήματα. Από εκεί πέρα, ξαναλέω, κάποια στιγμή πρέπει κανείς να δημιουργήσει το σημείο μετά το οποίο μέσα από ένα σοβαρό προγραμματισμό και μέσα από τη δρομολόγηση έργων, εξελίξεων, στρατηγικής, θα μπορεί σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου στο μέλλον να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Από τα προγράμματα που θα τρέξουν
σύντομα θα ανοίξουν. Η Κρήτη θα πάρει σημαντικό μερίδιο. Κύριε Υπουργέ, συμπληρωματικά και επιγραμματικά, ποιες καλές πρακτικές μπορούμε να μεταφέρουμε από το εξωτερικό και από την αντιμετώπιση της βιβλίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη που έχουμε προβλήματα. Καταρχήν, να σας απαντήσω για το θέμα των προγραμμάτων. Φαντάζομαι ότι η Κρήτη ξέρει ότι η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα της και τα τελευταία χρόνια, αλλά θα έλεγα σε ένα πολύ μεγάλο βάθος που μπορεί να αφορά στο παρελθόν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι σταματάει η προσπάθεια πάντα από το κέντρο, από την κεντρική πολιτεία, να ενισχύει την περιφέρεια, ειδικά έναν τόπο ευλογημένο όπως είναι η Κρήτη, που ξέρουμε ότι δίνει μια πολύ μεγάλη υπεραξία και στον πρωτεγενή τομέα και στο τουριστικό προϊόν, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την ίδια την πορεία της πατρίδας μας. Αυτό είναι μια πεποίθηση η οποία είναι εδρεωμένη και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα, για αυτό που με ρωτήσατε νωρίτερα, όντως υπάρχουν καλές πρακτικές τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, ευχαριστώ γι' αυτό. Βλέπετε ότι στη Θεσσαλία καταρχήν, μέσω της βοήθειας μιας Ολλανδικής εταιρείας έχουμε καταφέρει αφενός να καταγράψουμε τις πραγματικές δυνατότητες των υδάτινων πόρων, αφετέρου δε να δημιουργήσουμε και εκείνο το πλαίσιο μέσα από το οποίο η άρδευση θα είναι επαρκής για την αγροτική καλλιέργεια, για το πρωτογενή τομέα, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν, θα θωρακίσουν τη συγκεκριμένη περιφέρεια, σας μιλώ για τη Θεσσαλία τώρα αυτή τη στιγμή, για τα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε συνέπειες όπως αυτές που ζήσαμε με τον Ιαννό, με τον Ελίας και με τον Ντάνιελ, να μην τις δούμε τουλάχιστον σε αυτή την ένταση και σε αυτή την έκταση. Αντίστοιχα θα συμβεί και εδώ. Το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε έχει αναφορά στο γεγονός ότι η ίδια Ολλανδική εταιρεία πρόκειται να καταγράψει όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν στην Κρήτη και βεβαίως να δώσει ένα έτοιμο σχέδιο στην κυβέρνηση, προτεραιοποιώντας έργα τα οποία ακριβώς θα υπηρετούν την ίδια λογική. Την επάρκεια του νερού για την άρδευση, αλλά ταυτόχρονα και την αντιπλημμυρική προστασία. Είναι ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης μιας πραγματικότητας που φαίνεται ότι θα είναι όλο και πιο συχνή τα επόμενα χρόνια. Ανήκει στις καλές πρακτικές που με ρωτήσατε νωρίτερα, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση, η πατρίδα μας γενικότερα, την κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που όντως υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι και δεν έχει σχέση με το παρελθόν, με αυτό που ξέραμε, με αυτό που ζούσαμε, με αυτά που είχαμε συνηθίσει, έρχεται προκειμένου με δική της πρωτοβουλία να μπορέσει να δρομολογήσει μια πολύ θετική εξέλιξη για το μέλλον.